Εκείνοι που κρύβουν το προσωπικό τους πόθεν έσχες, διακινούν χωρίς ντροπή για τους υπόλοιπους εύκολες παροχές 45 δισεκατομμυρίων ευρώ τη τετραετία. Είναι χρήματα τα οποία και οι ίδιοι το γνωρίζουν. Είναι ανύπαρκτα. Δεν θα μιλήσω καθόλου για τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είχε το θράσος να με αποκαλέσει εδώ από αυτή την πόλη, να αποκαλέσει τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλ Καπόνε και μετά να μην τολμήσει να ζητήσει μια συγγνώμη. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Στέφανο Κασελάκη, κατηγορώντας τον για τον τρόπο που χειρίζεται τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του μίλησε για αδιαφάνεια στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας και ζητά στοιχεία για το κόστος της προεκλογικής της καμπάνιας. Δεν πρόκειται να με βάλει κάτω, όσο και να προσπαθήσει ο σύμβουλός του, ο κύριος Γκρίνμπεργκ, ο κύριος Μητσοτάκης. Και επιτέλους να δούμε και τα τιμολόγια αυτά, τα περιβόητα τιμολόγια, να δούμε πώς πληρώνονται τόσοι άνθρωποι. Η σύγκρουση των δύο αρχηγών για την περιουσιακή τους κατάσταση κορυφώνεται τρεις ημέρες πριν το άνοιγμα της κάλπης. Ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε στον Αντένα για το συμβόλαιο αγοράς των δύο ακινήτων που έφερε στη δημοσιότητα η Κουμουνδούρου. Πουλήσαμε το οικογενειακό μας σπίτι στην Γλυφάδα. Ναι, γνωστό και δηλωμένο. Και θα, λοιπόν, και στις αρχές και δηλωμένο στο πόθεν έσχες από τη στιγμή που θα κάνουμε εμείς τη δήλωσή μας με βάση τους κανόνες που θέτει η ίδια η Βουλή Ανατολικών Πόθεν Έσχες. Δεν είναι ένα πόθεν έσχες το οποίο είναι άγνωστο. Ο κύριος Πρωθυπουργός, από ό,τι διαβάζω, έχει αγοράσει στο Ζαγόρι μία οικία με ένα κίνητο το οποίο είναι 60 τετραγωνικά, 60 ευρώ τετραγωνικό. Να μου βρει και εμένα τέτοιο. Ναι. Από να αγοράσω κι εγώ. Νέο μέτωπο άνοιξε μια ανάρτηση του δημοσιογράφου Θάνου Δημάδη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν ανέφερε τα πάντα στον πίνακα περιουσίας που δημοσίευσε. Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι το σπίτι Κασελάκη στις ΗΠΑ έχει μεταβιβαστεί ένα χρόνο μετά την αγορά του σε εταιρεία η οποία έχει ίδια διεύθυνση με τη διεύθυνση Κασελάκη στο Μαϊάμι και την ίδια ώρα δεν εμφανίζεται μεταξύ των εταιριών τις οποίες εμφάνισε ως δικές του ή ότι συμμετέχει σε αυτές ο Στέφανος Κασελάκης. Υπήρχε μια εταιρεία η οποία ανήκει στην Όσο Σελεσί που τη δήλωσα, η οποία είχε το σπίτι στο όνομά της για λίγους μήνες και μετά επέστρεψε στο όνομά μου. Και δεν είναι δύο, τρεις, είναι μία. Εντάξει, γιατί ανήκει εξ ολοκλήρου στην Όσο Σελεσί που τη δήλωσα. Τι άλλαξε η ζωή του Έλληνα τώρα, πείτε μου. Ξέρει ο Έλληνας το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού για το 23. Όχι. Ξέρει ο Έλληνας το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού για το 22. Όχι. Η νέα μεταμεσονύκτια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκ νέου επίθεση σε δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης για αποκαλύψεις σχετικά με εταιρείες που φαίνεται να έκρυψε ο κ. Κασελάκης από το Excel που βάφτισε πόθεν έσχες, μαρτυρούν ότι οι μπελάδες του είναι μεγάλοι. Τις εξελίξεις σε σχέση με την περιουσία των δύο αρχηγών και την πολιτική αντιπαράθεση σχολιάζουν επικριτικά αρχηγοί των άλλων κομμάτων. Θέλει αγώνα, αξιοπιστία, αρχές και αξίες. Αλλαγή με offshore και φορολογικούς παραδείσους δεν υπάρχει, κύριε Κασελάκη. Αφού λοιπόν δεν θέλουν κάτι να κρύψουν και οι δυο, ας δώσουν στη δημοσιότητα τις κινήσεις των λογαριασμών τους. Αλλιώς φυλακή για κακούργημα και να αναλάβει δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα δοθεί και νέα παράταση στην προθεσμία που λήγει στις 30 Ιουνίου για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, η οποία πιθανότατα θα είναι τρίμηνη.